δεύτερη ανακοίνωση, επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, μόλις ενημερώθηκα ότι στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 κατά τη συζήτηση του όγκου θέματος επιτρέψατε αήθη επίθεση εναντίον μου από δύο Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης που αγγίζουν τα όρια της συγκοφαντικής δυσφήμισης χωρίς καμία αντίδραση από το Προεδρείο. Δεδομένου ότι δεν μετέχω στις συνεδριάσεις σας και άρα ήμουν ακόμα, το στοιχειώδη ιδεολογία οφείλατε να παρέμετε και να διακόψετε αυτή την απρόκλητη επίθεση στο πρόσωπό μου. Σχετικά με τα όσα ψεύδι ανέφεραν ερήμην μου οι δύο σύμβουλοι, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, όσο και οι υπηρεσίες σας διαθέτουν πλήρη φάκελο του θέματος, καθώς και ημερολόγιο έργου που θα έπρεπε ήδη να έχουν διερευνήσει και ενεργήσει ώστε να είναι σε θέση να τους αντικρούσουν όσους όφυλαν και να ενημερώσουν αξιόπιστα το σώμα, κάτι που δεν έκαναν και θλίβομαι γι' αυτό βαθύτατα. Αν έμενα άλλη θεσμική συμπεριφορά, την παρούσα Δημοτική Αρχή δυστυχώς διαψεύτηκα. Επιφυλάσσομαι Νίκος Παπανικούλης, Δήμαρχος Νέας Χαλκιδόνας 1984-2006. Εγώ το μόνο που έχω να αναφέρω από πλευράς του Προεδρείου, αφενός δεν αστυνομεύουμε τις απόψεις. Αφετέρου δε ήταν μια συζήτηση μεταξύ Δημοτικών Συμβούλων. Ο ίσα των Δημοτικών Συμβούλων αναφέρθηκε στον Αποθανάντα, αν θυμάμαι καλά, τον Γιώργο τον Αποσταλάκη. Ο άλλος αναφέρθηκε για τον κύριο Παπανικούλη. Είναι κάτι που δεν μπορεί να επέμβει το Προεδρείο, ούτε να αφαιρέσει λόγο σε απόψεις Δημοτικών Συμβούλων. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Φιλαδέλφειας είναι ανοιχτό όχι μόνο για τον κύριο Παπανικούλη που ήταν 20 και πλέον χρόνια δήμαρχος, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο πολίτη ο οποίος θέλει να παρέμβει και να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Άρα δεν οφείλει το Προεδρείο να απολογηθεί. Υπήρξαν πολλές περιοχές του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα βασικά σημεία που επλήγησαν είναι τα παρακάτω. Είναι η περιοχή στην οδό Σκρά και τα και περικλείδια της οδού, από τις οδούς Σκρά, δηλαδή εδώ πέρα, στην περιοχή που κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, από τις οδούς Σκρά, Λάρνακος, Γλινού και Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την περιοχή παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και για πολλωστή φορά λόγω ελλιπούς και κατάλληλου δικτύου ομβρίων στην περιοχή. Συγκεκριμένα επλήξαν κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι καθώς και πάνω από 10 στεχνευμένα αυτοκίνητα. Δεύτερον, περιοχή από Μάχων και συγκεκριμένα με οδός Κύπτης από Αχαΐα σε όσο Εραβοσθένους και η Ζαΐνη σε όλο το μήκος της. Πρόκειται για παράπλευρες οδούς του Κυφσού, οι οποίες λόγω των ακατάλληλων φρανών και της υπερχείλησής του είχε ως αποτέλεσμα πλημμύρες σε κατοικίες και εργασιακούς χώρους, πτώσεις δέντρων εντός Κύπτης, καταστροφή των φρανών και μέρους οδοστρώματος, καταστροφή της πεζογέφυρας συμβολή των οδών Κύπτης και Αχαΐας. Τρίτον, η περιοχή της νησίδας στις οδούς Ψηλάντου και Κατσιόνη, οι οποίες είναι παράπλευρες του Κυφσού. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπερχείλησε ο ποταμός, στο σημείο της γέφυρας οδού Ψηλάντου με συνέπεια να πλημμυρίσουν οι παρακείμενες κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι. Επίσης, το σημείο αυτό έχει υποστεί σοβαρές ζημίες στη πεζογέφυρα, η οποία ενώνει την οδό Πίνθου με την Ψηλάντου. Ακόμα και πολύ σοβαρότερο, σε όλο το μήκος του Κυφσού παρουσιάζονται εκτεταμένες καταστροφές των ηθόκτησων πρανών εκατέρωθεν, καθώς και υποχωρήσει κλειδωμάτων, πεζοδρομίων και οδοστρώματος. Τέλος, έχει καταστραφεί η πεζογέφυρα, η οποία ενώνει το Δήμο μας με το Δήμο Αγίων Αργύρων, στο ύψος του Σοντού Φλαβιανών. Και τέταρτον, κάτω κλάκι στη Νέα Χαλκιδόνα, οδός Κυφσού Παλαμάθου Τοκοπούλου. Λόγω της υπερχείλησης στη γέφυρα Κωστή Παλαμά και Λάπτου Κατσόνη, πλημμύρισαν κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι. Επίσης, υπάρχουν τεταμένες καταστροφές στα Πρανή, υποχωρήσει κλειδωμάτων, πεζοδρομίων και οδοστρώματος. Θέλω να σε ενημερώσω, άρα συνολικά, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν μια μεγάλη καταστροφή των Πρανών, του ποταμού και των κλειδωμάτων ασφαλείας στο Κυφσό, πλημμύρισαν κατοικίες και εργασιακούς χώρους, πτώσεις δέντρων, πτώσεις στη ΔΕΗ που βρίσκονται σε εφαρτώμενα πεζοδρόμια με το ποτάμι, εκτεταμένες βλάβες και καταστροφή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. Το πρώτο πράγμα που κάναμε εμείς ήταν να ενημερώσουμε και την πολιτική προστασία και την περιφέρεια και το πρώην ΠΕΧΟΔΕ, το ΙΠΕΡΕ, που έχουν και την αρμοδιότητα για πολύ μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ζημιών. Το δεύτερο, θέσαμε τις υπηρεσίες του Δήμου σε πλήρη ετοιμότητα και την τεχνική υπηρεσία και την και τη διεύθυνση πλασίου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προκειμένου να παρέμβουν στα σημεία τα οποία έχουν το σημαντικότερο πρόβλημα. Με μια προφανώς μια σειρά προτεραιότητας, καθότι γνωρίζετε ότι το προσωπικό του Δήμου δεν είναι επαρκές για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες ταυτόχρονα. Τρίτον,
Παρευρεθήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εγώ αλλά και αντιδήμαρχοι, όπου ζητήσαμε συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είχε ανάγκη περιοχή και παρεμβάσεις και στο, από την περιφέρεια. Να ενημερώσω το περιφερειακό, το έργο, το αντιπλημμυρικό έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας της Οδού ΚΡΑ, καθώς και έχει ενταχθεί και ένα μεγάλο κομμάτι της, που αφορά τη διευθέτηση και τακτοποίηση του ποδονύφτη με 6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι μισό σε εμάς ανήκει και μισό στο Δήμο Αθηναίων. Το ζήτημα για μας λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσουν αυτά τα έργα να τρέξουν. Ήδη αυτή η εβδομάδα προκειμένου να επιτακτηθεί το έργο της Οδού ΚΡΑ, αναλαμβάνει ο Δήμος να τρέξει την προγραμματική μελέτη, τη συμπληρωματική μελέτη που απαιτείται για το αντιπλημμυρικό έργο της Οδού ΚΡΑ. Θα έρθει η προγραμματική σύμβαση, θυμάμαι, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να επιταχθεί αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί πέρα συζητιέται μια συνολική λύση για το θέμα του Κηφισού. Σε συνεργασία, τις επόμενες μέρες υπάρχει μια συνάντηση και με το Δήμο, οπότε έχει γίνει και θα γίνει μια επόμενη συνάντηση και με το Δήμο Αγίων Αργύρων, Καμαντερού και Αχαρνών, προκειμένου μαζί με την περιφέρεια, προκειμένου να δούμε μια πιο συνολική λύση για το θέμα του Κηφισού, που αυτή είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Υπήρξαν και κάποιες αναφορές στα μέσα διαφραγμένα φρεάτια. Υπήρξε και μια δήλωση ενός κοινοτικού συμβούλου της Δύναμης Πολιτών που εξέφρασε τη λύπη του και ζήτησε μια μεγάλη συγγνώμη από τους συμπολίτες μας γιατί η αντίδραση του Δήμου στο κάτω κουκλάκι δεν φάνηκε πουθενά. Όμως το ερώτημά μου και το θέμα δεν αφορά την αναζήτηση ευθυνών, δεν είναι αυτή η στιγμή τώρα για κάτι τέτοιο, προέχει κάτι άλλο. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το τι έχετε κάνει ή τι σκοπεύετε να κάνετε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες 2-3 μέρες άμεσα, για κάποια άκρως επικίνδυνα σημεία που υπάρχουν από αυτές τις ζημιές, όπως στην οδό Κηφισού στο κάτω κουκλάκι, που όπως γενικά περιέγραψε ο Δήμαρχος, οι φθορές και η καταστροφή των πρανών, αλλά και η υποχώρηση του εδάφους έχουν φτάσει μέχρι και κάτω από τον δρόμο, μπροστά στις πόρτες των αυλών των διπλανών κατοικιών, με αποτέλεσμα η παραμικρή βροχή μπορεί να προκαλέσει ακόμα και υποχώρηση του δρόμου και σοβαρότερες ζημιές και κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής. Μία επιστολή ενός συμπολίτη μας δικηγόρου του κ. Παπάζουλου σχετικά με το θέμα του κηλικίου του νεκροταφείου και να ζητήσω ενημέρωση πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσουμε αν 2-3 στοιχεία από αυτά που αναφέρει σε αυτή την εντυπωσιακή, πιστεύω θα συμφωνήσετε, επιστολή είναι αλήθεια, όντως. Και εν πάση περιπτώσει να ρωτήσω αν θα υπάρξει, αν μπορεί να γίνει τώρα κάποια ενημέρωση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Πολύ σύντομα, γιατί ήδη συμπλήρωσα το τρίλεπτο, τετράλεπτο, να πω ότι ο συγκεκριμένος δικηγόρος αναφέρει ότι, κύριε Δήμαρχε, ήσασταν παρόν στην πρώτη εκδίκαση αυτού του θέματος και παρουσία σας χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής ίσπραξης του συμφωνηθέντος μισθώματος των 13.000 ευρώ, το οποίο κατέβηκε στα 5.000 ευρώ. Και επίσης και απαγόρευση καταγγελίας της μίσθωσης από πλευράς του εκμισθωτή του Δήμου, που ο συγκεκριμένος δικηγόρος ισχυρίζεται ότι είναι παράνομο, ότι δεν το επιτρέπει ο Δήμος. Και γι' αυτό, στη δεύτερη εκδίκαση της υπόθεσης, και μάλιστα ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος δικηγόρος με δική του παρέμβαση, ακυρώθηκε αυτή η απαγόρευση στο Δήμο να καταγγείλει τη μίσθωση. Και τώρα πλέον ο Δήμος μας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, αν το θέλει. Έτσι λέει. Γι' αυτό σας ρωτάω, εσείς που ήσασταν παρόν, εν πάση περιπτώσει έχετε ενημέρωση και εμείς δεν έχουμε, να μας ενημερώσετε ποια είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό το θέμα και αξίζει να έχουμε κάποια ενημέρωση από πρώτο χέρι από εσάς. Και να μην τα διαβάζουμε στους ιστοτόπους από επιστολές συμπολιτών μας. Αυτό αφήστε να το εκφράσω εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει μίσθωση, ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος, που έχει μειωθεί στα πλαίσια δικαστικής απόφασης και δει με προσωρινή διαταγή από 13.000 σε 5.000, δηλαδή μία μείωση της τάξης του 62%. Και μάλιστα για μία μίσθωση η οποία άρχισε τον Ιούλιο. Ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος ότι από τον πρώτο μήνα έχουμε συνταχθεί βεβαιωτικοί κατάλογοι, οι οποίοι αναφέρονται στο δικόγραφο της αίτησης. Δηλαδή, λέει, ο μισθωτής δεν μπορούσε να καταβάλει και δεν κατέβαλε ολόκληρο το συμφωνηθέν μίσθωμα από την έναρξη της μίσθωσης. Και αναρωτιέται τι έκανε ο Δήμος μας. Επίσης, ο εκμισθωτής ισχυρίζεται ότι δεν χρωστούσε την ημέρα του δικαστηρίου. Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν όντως δεν χρωστούσε ο συγκεκριμένος εκμισθωτής την ημέρα του δικαστηρίου κανένα μίσθωμα ή αν, κύριε Δήμαρχε, χρωστούσε κάποιο μίσθωμα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα και θέλω ένα λεπτό μόνο.
Ο συγκεκριμένος επίσης λέει ότι παραστήκατε στο Ελλάσσον δικαστήριο της προσωρινής διαταγής, ενώ δεν ήσασταν παρόν στο μείζον της συζήτησης έτσι των ασφαλιστικών μέτρων. Είναι έτσι, γιατί αυτό, ξέρετε, περιέχει μια αιχμή αυτή η δήλωσή του, όπως επίσης και το ότι αναρωτιέται ποιος Έλληνας δικαστής χορηγεί προσωρινή διαταγή αναστολής καταβολής από 13.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ και μάλιστα για δημοτικό μίσθιο, χωρίς τη ρητή συνένεση ή τη σιωπή του εκμισθωτή. Φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο, ούτε η συμφωνία, ούτε η σιωπή του εκμισθωτή, δηλαδή του Δήμου μας. Λοιπόν, στο κομμάτι των βουλωμένων φρεατίων, που αυτό, εδώ πέρα μάλλον να ξεκινήσω διαφορετικά. Υπήρξε μια τραυματική καταστροφή στην Αττική. Υπήρξαν νεκροί. Κυρία Αραπογλού, αποτελεί ευτελισμό της διαδικασίας, αντί να βάζετε μια συνολική άποψη του πώς αυτή τη στιγμή η Αττική είναι συνολικά ανοχήρωτη. Στο Δήμο μας λείπουν σοβαρά διπλημμυρικά έργα. Είμαστε ένα καθεστώς οικονομικής φτώχειας. Και ταυτόχρονα μας έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες με δέσμευση από το 2009 από το Υπουργείο Εσωτερικών θα μεταφερθούν και αντίστοιχοι πόροι. Και αντί η συζήτηση να είναι αυτή, μας μιλάτε για βουλωμένα φρεάτια. Θυμόμαστε και πέρυσι τα σκαρπίνια με τις φωτογραφίες. Σας παρακαλώ λοιπόν, εδώ πέρα το θέμα είναι πολύ σοβαρό, κινδυνεύουν άνθρωποι, για να μπούμε σε αυτό το επίπεδο κουβέντας. Θα την κάνουμε τη συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιο αναλυτικά θα σε ενημερώσει ο κύριος Καλαμπόκης και ο κύριος Αναμιάδης για το τι ενέργειες έχουμε κάνει και πραγματικά ζητάμε, ευχαριστούμε πολύ τη συνδρομή του προσωπικού του Δήμου, το οποίο δούλεψε πάρα πολλές ώρες, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ο κόσμος που ήταν στον δρόμο το είδε. Ναι, παρόλα αυτά είπε ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς το φέραμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ για ζητήματα που ανοίγουμε εμείς. Να έρχεστε μετά εσείς ως θειασότης και να εφαρμόζετε, να δείχνετε προπάροντα ζήλο. Γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Αραπογλου, ήσασταν, έχετε εφημερίδα, έχετε site, υπήρξατε και ειδικό σύμβουλο προηγούμενη Δημάρχου. Δεν σας ακούσαμε ποτέ. Σέβεστε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αραπόγλου. Κύριε Αραπόγλου. Όλοι ψευδόμενοι. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, τώρα, για το θέμα και την υποτιθέμενη καταγγελία την οποία αναφέρατε, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε τώρα. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα. Θα σας κάνω αναλυτική ενημέρωση και εγώ και η νομική υπηρεσία απέναντι σε όσα ψευδέστατα καταλογίζονται. Κύριε Αραπόγλου, είστε μέλος Οικονομικής Επιτροπής. Το έχετε ξεχάσει, το θυμάστε. Τη μέρα που έγινε το δικαστήριο που αναφέρετε, είχατε Οικονομική Επιτροπή. Το θυμάστε. Άρα, πώς με ρωτάτε λοιπόν, πώς εγώ δεν παρέστη σε ένα και αφήνετε υπόνοιες. Κύριε Αράπογλου, σας παρακαλώ. Κύριε Αράπογλου, όταν είμαι ο πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κύριε Αράπογλου, πώς αφήνετε υπόνοιες όταν είμαι ο πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής και είχαμε συνεδρία σε εκείνη τη μέρα, μου καταλογίσατε ότι εγώ δεν ήμουν σε κάποιο δικαστήριο. Και αφήσατε μόλις πριν από λίγο υπόνοια. Κύριε Αράπογλου, εσείς λείπετε συνέχεια. Θέλετε να τα δημοσιοποιήσουμε πόσες φορές έχετε λείψει. Κύριε Αράπογλου, είναι δική σας. Κύριε Αράπογλου, να ακολουθούμε όλοι. Σας παρακαλώ. Εδώ έχουμε και την υπευθυνότητα της διοίκησης ενός Δήμου. Κύριε Αράπογλου, όταν μιλήσατε, δεν σας βλέπω. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Μπορεί να υπάρξει και τώρα, θα καλούσα τον κύριο Κίτο, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του Δήμου. Αλλά θεωρώ πως το θέμα αυτό, επειδή έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα σήμερα, θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση. Για δημοτική συνεργασία βάσει τη υπαρήθμη 37 του 15 απόφαση συζήτηση τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή. Αν έχει να προσθέσει κάτι ο κ. Ανανιάδη. Εκτός της συζήτησης. Δύο λόγια θα πω μόνο, δεν θα κουράσω το σώμα. Το περασμένο Οκτώβριο, με επιστολή τη Περιφέρεια προ του Δήμου τη Αττική, ζητήθηκε η εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείριση απορριμμάτων με έμφαση στη μείωση των απορριμμάτων, στη διαλογή, στη πηγή και σε αποκεντρωμένε δράσει. Η εκπόνηση αυτών των σχεδίων προσδιορίστηκε ότι αναφέρεται σε Δήμους ή ομάδες Δήμων. Το σχέδιο αυτό θα στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών, στις αρχές της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με στόχο την οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη λύση. Θα θέτει ως προτεραιότητα τη δραστική μείωση των σύμμικων απορριμμάτων στους πράσινους κάτους και την εφαρμογή προγράμματος διαλογής των υλικών στη πηγή, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία. Συλλογή τεσσάρων ρευμάτων ανακυκλώσιμο. Αυτά τα τρία, επειδή το δεύτερο εξάμεινο 2015 οδεύει προς το τέλος του, έχουν πραγματοποιηθεί, έχει πραγματοποιηθεί κάτι από όλα αυτά. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντιδημαρχό σε αυτό το μεγάλο θέμα που ανοίγει,
Δεν μας λέει ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο. Θα συνταχθεί κάποια μελέτη. Δεν μας λέτε κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια πολύ καλή γενική πληροφόρηση όσον αφορά την κομποστοποίηση, τη συγκέντρωση των υλικών και όλα τα σχετικά. Αλλά δεν μας λέτε πώς θα γίνει, αν έχετε συζητήσει και τι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Έχουν γίνει συναντήσεις με τους όμορους δήμους. Η πηγή, μας λέτε για την πηγή, μας λέτε για τους δημότες. Πώς θα ενημερωθούν οι δημότες. Δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιό μας για αυτό, τη μεγάλη, για αυτό το μεγάλο θέμα που συζητάμε. Διαβάζοντας στην οθόνη τα θέματα που κάνουμε την οικονομία στο χαρτί, κάπου είδα, δεν ξέρω αν διάβασα καλά, μέχρι τέλος του 2015 ή του 2016, λέει, να έχει τελειώσει το 2015 με 20% των εργασιών. Αν αλήθεια, αν είναι σωστό γραμμένο το 2015, έχει γίνει κάτι από όλα αυτά ή θα γίνει μέσα στο τελευταίο μήνα. Ευχαριστώ. Είναι η τέταρτη φορά που βάζουμε το ζήτημα αυτό. Έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Δήμου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στον κύριο Αράπογλου και στον κύριο Σιώρη σχετικά με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία. Υπάρχει η μελέτη αυτή εδώ πέρα που έχει κατατεθεί. Υπάρχει στο site του Δήμου. Έχει μπει σε διαβούλευση. Εκφράζω το παράπονό μου για το γεγονός ότι κανείς από την αντιπολίτευση, από φορείς, δεν παραβρέθηκε όλο το καλοκαίρι που κάναμε διαβουλεύσεις με την κυρία Σπανούδη. Είναι μια μελέτη 60 σελίδων που αναφέρει σε πίνακες όλα τα στοιχεία και τις πάσης χρηματοδότησης. Θα ήταν καλό να του ρίξετε μια ματιά για να πάρετε απαντήσεις βήμα-βήμα και για τους τρόπους χρηματοδότησης και από χρονιά σε χρονιά και για τα προγράμματα κτλ. Είναι λεπτομερέστατο και υπάρχει στο site του Δήμου. Ένα δεύτερο στοιχείο. Τι έχει γίνει σε σχέση με την ερώτηση νομίζω τον κύριο Σαράπουλη, τον κύριο Δράτση, για αυτό που αναφέρουμε στην εισήγηση για τις εργασίες που ξεκινάνε από το δεύτερο εξάμεινο του 2015. Έπρεπε να τελειώσει η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, του περιφερειακού σχεδιασμού, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από 15 μέρες. Εκεί έπρεπε να οριστούν συγκεκριμένα οι οδηγίες, τους οποίους συντάξαμε και μας ζητήσανε το αν θα περιλαμβάνονται μονάδες, ηχητή, τα πράσινα σημεία, πώς θα χωροθετήσουμε κτλ. Δεν πήραμε τις απαντήσεις που θέλουμε για το νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μπορούμε πραγματικά να κερδίζουμε εμείς από τη δική μας διαχείριση. Προκύψαν, όπως όλοι γνωρίζετε, το καλοκαίρι δημοψήφισμα, εκλογές, όλα αυτά τραβηχτήκανε πίσω. Λέμε όμως ότι αυτό που εμείς αναφέρουμε στην εισήγηση, δηλαδή το δεύτερο τουλάχιστον σημείο, η συλλογή του 10% του παραγόμενου έντυπου χαρτιού, πραγματοποιήσαμε για μια ημερίδα πριν από 10 μέρες στο PPR, βάλαμε τους άξονες με τα σχολεία πώς ακριβώς θα γίνει, περιμένουμε νέους κάδους, το ξέρετε, το γνωρίζετε, στο επόμενο 15ήμερο, όπου θα αγωγηθούν κάδοι για να συλλέγεται το έντυπο χαρτί εκεί πέρα, και άρα ως προς το σκέλος αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει και είμαστε σε επαφή με τα σχολεία. Έτσι. Στη χωριστή συλλογή των πράσινων κλαδεμάτων και μέρους φοιτητικών ελλημάτων από τις λαϊκές αγορές. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα τα κλαδέματα του Δήμου, είτε γίνονται από πολίτες είτε γίνονται από τις υπηρεσίες, συλλέγονται σε συγκεκριμένο σημείο εντός του Άλσους, στην τράπεζα χώματος, τη γνωστή που ξέρουμε όλοι, στο επίμαχο σημείο, μπροστά από το σταθμό μεταφόρτωσης, και όλο το πράσινο υλικό πηγαίνει στην μονάδα μηχανικής κομποστοποίησης, στην γνωστή ως ΕΜΑΚ των ΕΔΑ Φυλής. Άρα, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο αυτό και όλα τα πράσινα σημεία από πέρσι, επί της ουσίας που αναλάβαμε, εμείς στο μεγαλύτερο βαθμό τα κατευθύνουν για να γίνουν κομπόστ για λογαριασμό του ΕΔΑ Φυλής. Η δική μας πρόταση που θα δείτε στο επόμενο σκέλος για το 2016 είναι να δημιουργήσουμε τα πράσινα σημεία, ούτως ώστε εμείς οι ίδιοι με δικούς μας μηχανικούς κομποστοποιητές ή με τα άλλα βήματα τα οποία έχουμε ορίσει, να κάνουμε το κομπόστ και να το διαθέτουμε κατά το Άλσος για τα πάγκα και τους κοινόχους τους χώρους. Άρα, ως προς τους τρεις στόχους, και ο δεύτερος στόχος υλοποιείται, τουλάχιστον στη φάση αυτή που είμαστε, γιατί περιμένουμε την οριστική νομοθετική ρύθμιση για τον ΠΕΣΔΑ που θα μας επιτρέψει και εμάς να προχωρήσουμε στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Για το τρίτο σχέδιο και τη χωριστή συλλογή των κάδων που αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει στο δεύτερο εξάμεινο του 2015. Πραγματικά εδώ έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Έπρεπε να ολοκληρωθεί και ο νέος κανονισμός καθαριότητας που πέρασε πριν από στην προηγούμενη συνεδρίαση για να έχουμε έναν ενιαίο κανονισμό καθαριότητας και για τις δύο πόλεις, γιατί η Χαλκιδόνα δεν είχε μετά την ένωση την καλλικρατική.
έχουμε ένα εργαλείο για να μπορούμε να εφαρμόσουμε και να χωροθετήσουμε. Τελειώνουμε τη χαρτογράφηση των κάδων της Νέας Καλκιδόνας για να μπει σε GIS, σε σύστημα δεδομένων, ώστε να έχουμε άμεση εικόνα πού βρίσκονται όλοι οι κάδοι. Και από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ προτείνω είναι αν λόγω στενότητας και μη χρηματοδότησης, γιατί το ΕΣΜΑ, όπως όλοι ξέρετε, το παλιό σταματάει και γίνονται οι νέες διαδικασίες για να ξεκινήσει το καινούργια, μπαίνουν οι άξονες και για το Ιμπεριά κτλ. Για τα κομμάτια της χρηματοδότησης, γιατί κάδους σε χωριστά ρεύματα, αν σκεφτείτε ότι χρειαζόμαστε πάνω από τις 4.000, θα πρέπει να δαπανίσουμε ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει τις 700.000 με ίδιους πόρους. Άρα, τουλάχιστον μπορούμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε ένα τρίτο ξεχωριστό ρεύμα, πράσινο, μπλε, και ένα που θα το ορίσει η περιφέρεια, γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα και αυτό, αν το κίτρινο είναι για αλουμίνιο, αν το κόκκινο είναι για ύφασμα κτλ. Εγώ λέω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα τρίτο ξεχωριστό ρεύμα στις ήδη υπάρξουσες αποτιμήσεις, τουλάχιστον σε κεντρικά σημεία, και να προχωρήσουμε τα δύο πράσινα σημεία που θα μαζεύουμε τα οργανικά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έργο που θα το ψηφίσουμε υπέρ, με την ευχή να πάνε όλα καλά και να γίνει ακριβώς όπως τα διαβάσαμε και τα είδαμε. Θέλω να πω ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν πράγματα που συμφωνούμε και πράγματα που διαφωνούμε. Απλά γενικά όμως είμαστε θετικοί και θα κλείσουμε με το ότι ψηφίζουμε αυτό το σχέδιο, αυτή την εισήγηση, με την ευχή να πάνε όλα καλά, γιατί είναι προς συμφέρον του Δήμου και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαραπούλη, το λόγο. Κύριε Ανανιάδη, όπως είπατε σωστά, έχει ξανάρθει το θέμα αυτό και θα πω τα ίδια πράγματα περίπου που θα πει και την προηγούμενη φορά. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με πολλές από τις μεθόδους και από τους στόχους που θέτει. Και φυσικά συμφωνούμε και εμείς. Όμως, θέλω να υπενθυμίσω, όπως και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει αυτό το θέμα, ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών δεν είναι ένα πρόβλημα που έχουμε απεριόριστο χρόνο. Πιεζόμαστε. Πρέπει ό,τι γίνει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό και το ερώτημά μου αφορούσε ακριβώς αν είμαστε μέσα στους στόχους που θέτει για το 2015. Λέω λοιπόν ότι συμφωνούμε. Μακάρι να υλοποιηθούν όλα αυτά. Αλλά θα κριθεί, κύριε Αντιδήμαρχε, η εισήγηση αυτή που φέρνετε εκ του αποτελέσματος, από τον χρόνο και από τα χρήματα. Εκεί είναι το δύσκολο. Αλλιώς, σαφώς είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση, μέθοδος, πρόταση, με την οποία συμφωνούμε και θα την υπερψηφίσουμε, αλλά πέφτει σε εσάς το βάρος και να βρείτε τα χρήματα και να την υλοποιήσετε εντός των χρονικών ορίων που θέτετε, γιατί ακριβώς τα σκουπίδια και η διαχείρισή τους είναι ένα πρόβλημα που πιέζει και την περιφέρειά μας και γενικά τη χώρα μας. Ευχαριστούμε κύριε Αράπογλου. Το λόγο είναι ο κύριος Κόντος. Παρακαλώ κύριε Κόντο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, είναι ένα πολύ φιλόδοξο και ουσιαστικό έργο το οποίο προσπαθείτε να επιλύσετε και να φέρετε εις πέρας. Βέβαια, θα κάνω μόνο μία παρατήρηση, κύριε Ανανιάδη, στο σημείο αυτό το οποίο είπατε ότι δεν παρευρίσκεται η αντιπολίτευση στη διαβούλευση. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς. Πρέπει, όσο είναι δυνατόν, να ερχόμαστε, αλλά η διαβούλευση έχει την έννοια τα θέματα τα οποία διαβουλεύεστε να τα φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να παίρνουμε τις αποφάσεις. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση αυτά, όταν ό,τι θετικό είναι. Θα το υπερψηφίζουμε και θα βοηθάμε και θα το στηρίζουμε. Και το ίδιο θα κάνουμε στο συγκεκριμένο. Βέβαια, όπως είπα στην αρχή, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος χρονικό για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Θέλει μεγάλη οικονομική ενίσχυση του Δήμου για να μπορέσει να τα απεξέλθει στο ποσό αυτό των 3.600.000. Οι υποδομές για να εκτελεστεί πρέπει εξαρτώνται πάρα πολύ όχι από τη διάθεση, το κέφι και την εργατικότητα των ανθρώπων οι οποίοι θα διαχειριστούν αυτό, όσο είναι η οικονομική βοήθεια την οποία θα πάρουν. Βέβαια, οι τέσσερις δήμοι στη διαδημοτική αυτή συνεργασία η οποία θα γίνει έχουν τα ίδια προβλήματα που θα έχουμε και εμείς. Ευχή μας είναι να μπορέσει να υλοποιηθεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό για τη βοήθεια την οποία θα πάρει ο Δήμος μας με όλη αυτή την κατάσταση των απορριμμάτων. Εμείς θα το στηρίξουμε, και ουσιαστικά ό,τι βοήθεια θέλετε. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω πάρα πολύ, ότι το θεωρώ
πάρα πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο φτάνει σε ένα εύρος χρονικό στο 2024, αν δεν κάνω λάθος. Να είμαστε καλά μέχρι τότε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κόντο. Το λόγο έχει η κυρία Αγαγιώτου. Παρακαλώ κυρία Αγαγιώτου. Είσαι ο κύριος Χιώρης από το συνδυασμό μας. Θέλω να πω δύο πράγματα. Σε όλα αυτά τα φιλόδοξα προγράμματα, σημασία δεν έχει να λέμε θεωρητικά συμφωνούμε ή διαφωνούμε, σημασία έχει να δούμε τις πηγές χρηματοδότησης. Πώς μπορούμε να τις εξασφαλίσουμε. Και να σας πω την αλήθεια, σε μια χώρα που το 5% των ανθρώπων υποστηρίζεται, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών πηγαίνει στα σχολεία ανιστικά, ειλικρινά δεν ξέρω πού θα βρούμε λεφτά για να κάνουμε ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα. Ξέρετε, αυτά τα φιλόδοξα προγράμματα της προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει, είναι προγράμματα που, που αφορούν αναπτυγμένες κοινωνίες. Ας αναλογιστούμε όλοι σε ποια είναι η κατάσταση της χώρας και ποια είναι η συνέχεια που φαίνεται ότι θα υπάρχει. Με τη φτωχοποίηση καθημερινά ενός όλο και μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού. Μακάρι λοιπόν να υπάρχουν χρήματα για αυτές τις πρωτοβουλίες. Η Δήμαρχη είναι πραγματικά και κύριε συμπολίτευση πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα. Μακάρι να μπορέσει να γίνει, αλλά εγώ πάντα σε όλα αυτά βάζω το θέμα των χρημάτων και συνολικά της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα. Είναι δεδομένο ότι θα το ψηφίσουμε. Με όλες αυτές τις απορίες που έχω επί της ουσίας και όχι τις διαδικαστικές. Ευχαριστώ. Ποιος είναι να προσεγγιστεί στο λόγο, κυρία Μέντε. Δεν λέγεται. Δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό το τεράστιο θέμα που έχουν γραφτεί και υπάρχουν τόμοι βιβλίων για το πόσο απλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κυρία Ανανέδη, εγώ δεν έχω διαβάσει αυτό που έχετε βγάλει στη διαβούλευση. Πέστε μου εσείς τώρα λοιπόν που έχετε κάνει την εισήγηση, πόσο κοστίζει αυτό το πρόγραμμα που έχετε διαβάσει εσείς και έχετε φτιάξει. Πέστε μου, πού θα βρείτε το χώρο για τη μεταφόρτωση που λέει για 2-3 στρέμματα. Πέστε μου, πώς ξέρετε πόσο είναι το κόστος της εγκατάστασης της λειτουργίας. Τι κερδίζουμε μέχρι σήμερα. Πέστε μου, τι έχετε κάνει εσείς για, για την κομποστοποίηση που έχουμε, το μηχάνημα που έχουμε στη Νέα Καλκιδόνα. Το γνωρίζετε, σας το είχα πει και σε προηγούμενο συμβούλιο. Τι έκανε εκεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το έχετε αρχίσει, το λειτουργείτε, λειτουργεί. Νομίζετε ότι είναι ένα εύκολο θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστό, λέω ότι είναι πρόχειρο. Πρόχειρο φτιαγμένο και φερμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Θέλω να πω ότι εάν δεν ξεκινήσουμε πρώτα από την ενημέρωση του κόσμου, γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχει πρόβλημα παντού σε όλη τη χώρα για τα απορρίμματα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ψάχνουν να βρουν που θα υπάρξουν χωματερές. Όχι μόνο στην Αττική, σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί ο καθένας να πετάει όπου θέλει τα απορρίμματα. Μιλάμε, γιατί λέμε μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα δεν είναι ούτε δικό μας, ούτε της περιφέρειας. Είναι οδηγία από την κοινότητα. Γι' αυτό λέει και μέχρι το 2020. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι μέχρι το 2020 θέλω 20% μείωση των απορριμμάτων αυτών που πάνε στα κοιτά. Και 20% αύξηση των ανακυκλώσιμων. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Απ' έξω μας το στείλανε και εμείς πρέπει να το εφαρμόσουμε. Κάνω κάπου λάθος? Όχι. Έτσι λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά που αναφέρεται μέσα σε αυτό, περιληπτικά τα έχετε γράψει, κόπη είναι, θα πρέπει λοιπόν να σας πω που αναφέρεστε... Είναι ο ίδιος.
Αυτό είναι πολύ προσβλητικό που λέτε και προσβάλλει το μελετητή που έχασε και αφιέρωσε. Είναι πολύ... Πέστε μου ποιος είναι ο μελετητής. Πέστε μου ποιος είναι ο μελετητής. Κυρία Σπανούλη, είναι μελετήτρια. Ωραία. Πέστε μου λοιπόν τα οργανικά. Πού θα βγάλετε εσείς ότι είναι 43%. Και ποια είναι τα οργανικά. Κυρία Λαμιάδη. Από το ίντερνετ. Κυρία Λαμιάδη. Κυρία Λαμιάδη. Κυρία Λαμιάδη. Μπορείτε να προσβάλλετε τους ανθρώπους. Δεν προσβάλλω κανένα. Δεν προσβάλλω κανένα. Δεν προσβάλλω κανένα. Δεν προσβάλλω κανένα. Επαναλαμβάνω. Δεν προσβάλλω κανένα. Παρακαλώ. Και εσείς, κύριε, έχει κάνει μελέτη. Είναι πρότυπο, είναι το πρότυπο το δικό σχέδιο διαχείρισης. Ναι. Το αντιγράφουν και άλλοι δήμοι. Καταλάβατε το δικό μας σχέδιο. Είναι το πρότυπο. Κυρία Ναγκιάδη. Δεν μπορείτε να προσπάρετε τη δουλειά των ανθρώπων. Αφήστε το. Αφήστε το. Παρακαλώ και εσείς. Εγώ δεν προσβάλλω κανένα. Χωρίς στοιχεία. Δεν προσβάλλω κανένα. Εάν έχετε στοιχεία ότι είναι κόπη, μπορεί να κοπείτε. Εντάξει, εντάξει. Θα το πω σε λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Εάν δεν υπάρξει πλήρη ενημέρωση του κόσμου, πρώτα απ' όλα. Δεν φτάνω στα κόστη. Αν δεν υπάρξει πλήρη ενημέρωση των πολιτών. Γιατί θέλει μια ολόκληρη διαδικασία για να γίνουν όλα αυτά. Τη διαδικασία το να βάλετε 5 κάδους, 10 κάδους και να βάλουμε σε διάφορα σημεία. Αν δεν ξεκινήσει πειραματικά εκεί που είναι πυκνοκατοικημένες οι περιοχές να ενημερωθεί ο κόσμος και συνεχεία σιγά σιγά να εξαπλωθεί, δεν μπορεί να έχει καμία επιτυχία. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι εκτός από την ενημέρωση θα πρέπει να υπάρξει, εδώ είναι ο εθελοντισμός που μιλάγησαμε σε κάποιο προηγούμενο συμβούλιο. Συντοβεύεται κύριε Σχέση. Ποιος... Βεβαίως. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας είπα. Το θέμα αυτό είναι σοβαρότερο από το τελευταίο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες και ποιοι θέλουν να ενδιαφερθούν για αυτό το πράγμα που έχουμε σκοπό να κάνουμε. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν οικολογική συνείδηση. Θα πρέπει να επιλογεί, να επιλέξουμε σε πρώτο στάδιο, ακόμα και να έρθουμε σε επαφή κυρίως με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων, όπου μπορούμε και με διαφήμιση μέσα από τα καταστήματά τους να έχουν ειδικούς χώρους για να μπορούν να συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα απορριμμάτα. Είναι χίλια δυο και φτάνω και στο κόστος. Μας λέτε εδώ ότι το τελικό κόστος θα είναι 9,5 εκατομμύρια των παγίων. Της πρώτης φάσης, 9,5 εκατομμύρια. Το κόστος παγίων εγκαταστάσεων δεύτερης φάσης, 3 εκατομμύρια. Στη σημερινή εποχή, για να λέτε ότι θα δοθούν 12, 13, 15, 20 εκατομμύρια για τους 4 Δήμους για να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, μακάρι, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με την ήδη υπάρχουσα ανακύκλωση, η οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει μειωθεί και αυτή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε, αν είναι εφικτό, με το αλουμίνιο. Γνωρίζετε ότι και να μην γίνουμε εμείς τι. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα μαζεύουν, θα συγκεντρώνουν τα απορρίμματα και εν συνεχεία θα περνάνε αυτοί που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά που ψάχνουν τα σκουπίδια και παίρνουν όλα αυτά τα απορρίμματα. Μακάρι να πετύχει. Μακάρι να βρεθεί η χρηματοδότηση και να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε. Αυτό έχει ταχθεί στο ΕΣΠΑ. Μαζί με ένα δεύτερο παιδικό σταθμό. Υπήρχε ανάλογος. Υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση που προέκυψε ύστερα από διεθνή διαγωνισμό που συμμετείχαν πάνω από 50 εταιρείες. Υπήρξε μια έκπτωση πάνω από 50%. Το έργο λοιπόν το πήρε η συγκεκριμένη εταιρεία από η Αττική Δίωδος. Στην πορεία λοιπόν τι προέκυψε, μάλλον εμείς το είχαμε δει ως αντιπολίτευση και εσείς, επί της προηγούμενης της θητείας της κυρίας Γαϊτανά. Το περασμένο
Φλεβάρι, το έργο είχε σταματήσει και ο εργολάβος είχε ζητήσει διακοπή εργασιών. Γιατί είχε ζητήσει διακοπή εργασιών? Γιατί η μελέτη η οποία είχε γίνει από το Δήμο δεν προέβλεπε όλες τις εργασίες οι οποίες θα απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί το έργο. Λείπανε τσιμέντα, έλειπε ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, λείπαν ένα σωρό πράγματα. Όπως θυμάστε, εμείς πριν ακόμα να λάβουμε, στο διάστημα από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη, εξετάσαμε όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες και νομικά για να δούμε αν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον εργολάβο το συγκεκριμένο να προχωρήσει στην αποπεράδοση του έργου. Ο συγκεκριμένος εργολάβος λοιπόν βάσει νόμου ήταν απολύτως καλυμμένος, γι' αυτό και εμείς αυτό το οποίο σας είπαμε εδώ πέρα είναι ότι αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί το έργο και ταυτόχρονα να ζητήσουμε εμείς τις τυχόν διοικητικές ευθύνες, ελλείψεις, φάλαδα κλπ. Πράγμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Άρα τι κάναμε, διακόψαμε τη σύμβαση και εδώ πέρα απορώ με το ήθος ορισμένων ανθρώπων πώς τολμάνε να γράφουνε ότι εμείς αποζημιώσαμε κιόλας και ανταμείψαμε τον κόνο εργολάβο. Συκοφάντες, κοινοί συκοφάντες, σε αυτή την πόλη υπάρχουν κοινοί επαγγελματίες συκοφάντες. Ποια είναι η αποζημίωση που έλαβε από τον νόμο ο προηγούμενος ανάδοχος? Να σου πω, δεν λέω για εσάς, γραφτήκαν όμως αυτά. Έχουν γραφτεί σε εφημερίδες που κυκλοφορούν. Ανερθρίαστα από κάποιους ανθρώπους. 1%. 1% ήταν η αποζημίωση που ήταν το λιγότερο που οφείλεται βάσει νόμου. Να πείτε είναι δίκαιο, φυσικά και δεν είναι δίκαιο. Θέλω να πείτε όμως τι αλλαγή είχαμε προκειμένου να προχωρήσουμε και να μην πληρώσουμε όλα τα λεφτά που έχουμε πάρει από το ΕΣΠΑ. Τι κάναμε λοιπόν μετά? Για το υπόλοιπο κομμάτι του έργου, με μια σωστή μελέτη για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, κάναμε διαγωνισμό. Υπήρξε λοιπόν αυτός ο ανάδοχος. Εδώ πέρα πάλι παραλείπεται και δημιουργείται πάλι μια ψευδής εντύπωση. Δεν είναι μόνο τα capital controls που ειρεί στο επάροδο, τα capital controls έχουν αναγνωριστεί νομικά από δικαστήριο ως λόγος ανωτέρας βίας. Δεν το ξεπερνάτε έτσι το capital control. Το capital control στο δικαστήριο και σχέση με το δημόσιο έχει αναγνωριστεί από τα δικαστήρια ως λόγος ανωτέρας βίας. Αλλά πέρα από αυτό, το εγώ είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Το γνωρίζετε. Δεν ήταν το καλοκαίρι και τα capital controls. Κυρίως ήταν ότι ο εργολάβος κάθε μέρα το παίρναμε τηλέφωνο τον κύριο Καλαμπόκη και δεν είχε πληρωθεί ούτε καν τον πρώτο λογαριασμό από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει να δουλεύει εδώ και ένα περίπου μήνα. Άρα όλο αυτό το διάστημα, ό,τι εργολαβίες υπήρχαν σε όλη τη χώρα, συζητάμε και δεν έχουμε εικόνα τι σημαίνει συνολικά στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση. Λες και θεωρούμε ότι όλα τα κακά βρήκαν από το Δήμο. Έχετε δει τι ενέργειες έχει κάνει η ΚΕΔΕ σε σχέση με το ΕΣΠΑ? Έχετε δει ότι η ΚΕΔΕ έχει απευθυνθεί στην Κομισιόν και ύστερα η παράταση των έργων? Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν έχει βγει ούτε ένα ευρώ για μήνες, δεν βγήκε ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ για προγράμματα των Δήμων. Αυτό συνέβη και εδώ. Ο εργολάβος λοιπόν σταμάτησε, γιατί δεν πληρώθηκε κύριε Κόντο ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό σταμάτησε. Δεν σταμάτησε λόγω capital controls. Και εμείς φυσικά, όσο κάτω παρενούσαμε, όσο κάτω πιέζαμε, δεν είχαμε καμία νομική δικαιοδοσία από τη στιγμή που ο εργολάβος δεν πληρώθηκε να συνεχίσει. Παρακαλώ κύριε Κόντο, Αν αμφισβητείτε λοιπόν, ελάτε να σας δείξω όλα τα έγγραφα. Κύριε Κόντο, όταν αναφέρεστε λοιπόν για μεγάλες εταιρείες, εγώ δεν μπορώ να ξέρω είναι μεγάλη εταιρεία. Αν εσείς γνωρίζετε ότι είναι μεγάλη εταιρεία και μπορεί να δανειστεί, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι επικαλούνταν ότι δεν πληρώθηκε όπως δεν πληρώθηκε όντως κανένα λογαριασμό και γι' αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει το έργο. Τώρα, τι λέει στην εισήγηση, κύριε Κόντο, για πείτε μου. Κύριε Δήμαρχε, να αποφύγουμε το διάλογο, συνεχίστε. Σας λέω γεγονότα, τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Που έχουν φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα απάντηση ότι δεν δίνεται καμία παράταση. Και εσύ μου λέτε για το κάψιμο του καλοκαιριού τώρα. Παρακαλώ κύριε Κόντο, σας το είπα πριν. Εσείς επιλέγετε κύριε Κόντο να εστιάσετε εκεί από την εισήγηση. Αλλά η πραγματικότητα συνολικά είναι διαφορετική. Για να τελειώσω λοιπόν. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε να επιλέξουμε είναι αν θα πληρώσουμε όλο το έργο, αυτό είναι το θέμα, ή αν θα κοιτάξουμε να πιέσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου, προκειμένου είτε μετά να μείνει ένα μικρό κομμάτι και να το πληρώσει ο Δήμος, είτε να ενταχθεί, όπως είπε ο κ. Καλαμπόκη, σε μια ρύθμιση που θα μπουν κάποια έργα, γιατί αυτό δεν πραγματευόμαστε σήμερα.
κάναμε συνάντηση με διαχειριστική αρχή και την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα, για, ειδικά για αυτό το έργο, προκειμένου να λάβει μια μικρή παράταση και πέρα από, πέρα από την 31 Δεκέμβρη, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα χρηματοδότηση. Αυτό είναι και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και τα υπόλοιπα, κύριε Πλάτανε, επειδή ξέρω ότι έχετε βάλει πολύ το χεράκι σας πίσω από όλα αυτά, είναι κοινές κομματίες. Και έκανα όλη αυτή την τοποθέτηση προκειμένου να προλάβω. Ο κύριος Πλάτανος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της διοίκησης. Πριν ένα χρόνο πέρυσι το Δεκέμβριο μας λέγατε άλλα πράγματα. Η προηγούμενη λοιπόν η εταιρεία, ο ανάδοχος, τίποτα σας διακόπτω. Θα πείστε με λοιπόν να πω και εγώ την άποψή μου. Δεν θέλετε. Πέστε τα εσείς. Άρον-άρον λοιπόν, τέλη Δεκεμβρίου διαπόψατε τη σύμβαση χωρίς καμία απόφαση. Ναι, χωρίς καμία απόφαση. Εκ των υστέρων πήγε απόψη του Δημοτικού. Απόφαση της διευθύντριας. Όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Σας παρακαλώ. Αφήστε τον κύριο Πλάτανο. Γιατί όπως και τώρα, κύριοι συνάδελφοι, εμείς διαφωνήσαμε με τις διαδικασίες. Γιατί θεωρούσαμε ότι η προηγούμενη εταιρεία πήρε το φιλέτο λοιπόν και στο τέλος ζητούσε διακοπή της σύμβασης. Και εμείς τι κάναμε, μέχρι τώρα εδώ και ένα χρόνο δεν κάνουμε τίποτε. Το ερευνούμε το θέμα. Έρχεται λοιπόν η δεύτερη εταιρεία και ζητάει παράδειγμα. Και μάλιστα επικαλείται και λόγο. Ένα από του λόγου λοιπόν. Κύριε Πόλο, παρακαλώ, κύριε Μιλάει, παρακαλώ. Ένα λοιπόν από του λόγου που επικαλείται θέλει και εγκατάσταση του συνεργείου 15 μέρε. Δεν κατάλαβα λοιπόν τι 15 μέρε τι θα κάνει η εταιρεία. Τι θα μεταφέρει. Το προσωπικό το πήγαινε έλα. Να γνωρίσει λοιπόν και το σώμα και να γνωρίσει γιατί οι περισσότεροι πιθανόν να μην ξέρετε την Παρασκευή πέφτουν μετά. Τώρα λοιπόν ξεκινήσει ο εργολάβος. Εγώ συμπτωματικά πέρασα από εκεί. Κοίτα τις γειτονέρες. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν τώρα ξεκινήσει ο εργολάβος. Όλο το διάστημα λοιπόν ήταν επαναπαυμένος. Και έρχεται τώρα, το οποίο έργο έχει πάρει με 62% έκπτωση, και αφού λοιπόν και αυτός κάνω μια υπόθεση εργασίας εγώ, αφού και αυτός πάρει το φιλέτο, μετά τα υπόλοιπα στο Δήμο. Δεν κατάλαβα. Πέρυσι μας διαβεβαιώνατε ότι 31 Δεκεμβρίου το έργο θα είναι έτοιμο. Και ερχόσαστε τώρα εσείς με εισήγηση δικιά σας μέχρι 31 Μαρτίου. Να δούμε τι θα κάνουμε, θα πιέσουμε, το πιάσουμε φίλο τον εργολάβο, να του πούμε τι καλό παιδί που είσαι, κάνε μας κάτι παραπάνω. Και ό,τι απομείνει θα το πει μέσα ο Δήμος. Δεν συμφωνούμε κύριοι, εμείς καταψηφίζουμε. Καμία ανοχή. Είναι υποχρεωμένος να τελειώσει το έργο στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος. Παρακαλώ κύριε, που επιμένετε απ' έξω. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε. Δεν έχετε ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Νομίζω έχει ζητήσει το λόγο. Από τη συζήτηση προήλθαν κάποια ερωτήματα, να τα απευθύνω λίγο στον κύριο Καλαβόκη. Μου φαίνεται πόσο είναι το ποσό που είναι το κόστος του έργου, πόσο είναι κύριε Καλαβόκη, το σύνολο. Συνεχίστε την ομιλία σας, σας απαντήσω στο τέλος. Παρακαλώ, κύριε Καλαβόκη, παρακαλώ. Και πόσο έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και πόσο προβλέπουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οδεκάτου που είπατε ότι μετά δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Αν μπορείτε να τα απαντήσετε αυτά, νομίζω θα ενδιέφερε το σώμα, όλο το σώμα. Αν μπορείτε να τα απαντήσετε για να μπορέσουμε. Στο τέλος θα απαντήσει, κύριε Παπα-Νικολάου. Για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, γιατί παίζουν ρόλο, κύριε. Γίνανε οι ερωτήσεις, κύριε Παπα-Νικολάου. Πάμε στο δεύτερο γύρο των ομιλιών τώρα. Το καταλαβαίνω, αλλά προέκυψαν κάποιες ερωτήσεις. Θα απαντήσει στο τέλος ο κύριος Καλαμπόκης. Συνεχίστε. Άλλος ομιλητής, ο κύριος Ντάτσης. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει νομοθεσία με ανώτατο αριθμό παρατάσεων. Δεν ξέρω. Πόσο μπορούμε να δώσουμε, 2, 3, 5 ή όσο θέλουμε. Δεύτερο, το ρώτησε ο κ. Νικολάου. Θα ήθελα να ακούσω πρακτικά τι σημαίνει για το Δήμο μας, για τα έσοδα ή έξοδα του Δήμου, αν τελειώσει 31 Δεκάτου ή αν τελειώσει μέχρι το 16. Και ένα τρίτο, υπάρχει κάποια διαδικασία που αν υπάρχει θα τη δεχτούμε, που να μας διασφαλίζει να μην διώξουν από το ΕΣΠΑ ή από το έργο. Ο κύριος Τσάκης. Κύριε Συνάδελφε, καταρχήν, για να έρθει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό,
πρέπει να έδωσε να δώσει την παράταση πρώτα η διαχειριστική αρχή. Δεν έχει πάρει την παράταση η διαχειριστική αρχή. Γι' αυτό και έχει έρθει και εδώ. Και εγώ, αν δεν έχει πάρει από εκεί, κακώς που έχει έρθει εδώ το Κωνσταντινούπολο. Υπάρχει άλλη Όχι, δεν θα τοποθετηθώ, δεν το στη συνέχεια. Εάν υπάρχει αντιχειριστική αρχή, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε. Ένα πράγμα όμως μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Ότι εμείς, επειδή ο προηγούμενος εργολάβος αιτιολόγησε την παράσταση του έργου για σφάλματα της τεχνικής υπηρεσίας που δεν είχε κάνει τη σωστή μελέτη, σήμερα που υπάρχει η σωστή μελέτη και υπάρχουν δύο μήνες, πρέπει αυτούς τους δύο μήνες, δηλαδή η πρόταση μου είναι να δοθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου η παράταση ώστε να ολοκληρώσει το έργο. Γιατί αν από εκεί και πέρα διακινδυνεύσουμε να πληρώσει ο Δήμος πάει τα σπασμένα, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Εγώ υποπροτείνω να δοθεί η παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να ολοκληρωθεί το έργο και αν δεν ολοκληρωθεί θα το βλέπουμε. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Κύριε Καλάπλα. Κύριε Πλάτα, είναι χαίρομαι που δεν υπήρξα μαθητή σας. Παρακαλώ. Χαίρομαι ότι δεν υπήρξα μαθητή σας, θα έτρεμα. Γιατί το ύφος σας είναι πολύ δασκαλίστικο, αντιπαιδαγωγικό. Δεν ξέρω τι εννοείται. Δηλαδή δεν είναι κρυφό ότι ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα 10 μέρες ο εργολάβος. Ότι έριξε πετά την τελευταία πλάκα προχτές την Παρασκευή. Δεν είναι κρυφό. Δεν λέγαμε άλλα πέρσι και άλλα φέτος. Έτσι, προσπαθούμε ένα έργο με 1000 προβλήματα να το ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Τοπουλόγλου και κύριε Κότο, οι ημερομηνίες που γράφονται στην εισήγηση του τις δίνει ο νόμος. Δηλαδή το να διακόψει το έργο για τον κάψωνα 5 μέρες, γιατί τόσο είναι ο κάψωνας, 5 μέρες, έτσι. Σε αυτές τις 5 μέρες με κάψωνα δεν μπορούμε να ρίξουμε μετά. Το μεγάλο κομμάτι της διακοπής εργασιών είναι οι 82 μέρες που είναι απλήρωτος, όχι η πετιότητα του Δήμου, η πετιότητα ότι σταματήσανε οι πληρωμές όλων των χρηματοδοτούμενων έργων. Οι 82 μέρες. Και οι 19 μέρες είναι τα capital control. Οι 15 μέρες που λέει για την τοποθέτηση των συνεργείων, από τη στιγμή που πληρώθηκε αυτός, θέλει ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Αυτός συνεργάζεται με κάποιους μετατζήρες, με κάποιες κουκλάδες, με κάποιες μάδρες υλικών. Το να κουβαλήσει δεν είναι να φέρει τα ξύλα του. Τα ξύλα του υπήρχαν εκεί. Το να έρθει το συνεργείο που καλουπώνει, για να καλουπώσει την πλάκα και να ρίξει την πλάκα ή να σιδερώσει, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα. Τώρα, αν είναι 15 ή 10 μέρες, δεν ξέρω αν έχει σημασία πώς το κάνει σε 10 μέρες ή 15, αλλά πάντως χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Και να τρομαστικώσουμε τον εργολάβο, 31-12 δεν θα τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτές όλες οι μέρες που έχει διακοπεί το έργο είναι δικαιολογημένες από τον νόμο. Δεν είναι ο γιος μου να τον παρακαλέσω ή να τον μαλώσω να μου κάνει τη χάρη να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω να μου κάνει για κάποιο έργο, για κάποια δουλειά, για κάτι μέσα στο σπίτι. Εδώ πέρα υπάρχει ένας εργολάβος ο οποίος οχυρώνεται πίσω από μια νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία του επιτρέπει να κάνει αυτές τις κινήσεις και τις κάνει. Η τεχνική υπηρεσία και εγώ προσωπικά ήμασταν καθημερινά εκεί πέρα στο έργο. Οι συναντήσεις που έχουμε κάνει το να μην σταματήσει το έργο ήταν αλλεπάλληλες. Δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτή ήταν η απάντησή του. Σας είπα στην αρχή. Το έργο πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να το ολοκληρώσουμε.
πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν να τον βάλουμε να τρέξει, να κάνει μεγάλο μέρος των εργασιών μέχρι το Δεκέμβρη, ώστε να πληρωθεί από το ΕΣΠΑ. Από εκεί και πέρα, αυτό που διεκδικούμε είναι να πληρωθεί από εθνικούς πόρους και όχι από το Δήμο. Δεν είναι όμως τίποτα επαναλαμβάνω εξασφαλισμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο πέρα από αυτή την προσπάθεια έτσι όπως την περιγράφω. Μπορείτε να ψηφίσετε κατά της παράτασης, δικαίωμά σας είναι, θα αναγκαστεί ο Δήμος να πληρώσει όλα τα λεφτά που έχει πληρωθεί ο ανάδοχος, ο προηγούμενος, νομίζω είναι 150.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, αυτά θα πρέπει να τα επιστρέψει πίσω και αυτούς τους λογαριασμούς που πληρώθηκε ο καινούριος ανάδοχος και να το σταματήσουμε. Έχετε το κάθε δικαίωμα λοιπόν να μην ψηφίσετε την παράταση, να το σταματήσουμε εδώ το έργο, να επιστρέψουμε τα λεφτά πίσω και να αφήσουμε εκεί πέρα ένα κουφάρι να κοίτε στην μόνη σας. Ευχαριστώ. Δεν απαντήσατε σε αυτή. Η συμβατική δαπάνη το γράφει, ναι, συγγνώμη. Το είπα στην αρχή, κύριε Ντομούλο. Το είπα. Λοιπόν, η συμβατική δαπάνη του έργου, θα πω ξαναπώ, δεν πειράζει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η συμβατική δαπάνη του έργου μαζί με το ΦΠΑ είναι 550.249. Λοιπόν, προσπαθούμε να έρθουμε σε μία συνεννόηση με τον εργολάβο, να δούμε τι μπορεί να υλοποιήσει, αν θα είναι το 50 ή το 60% του έργου, δεν ξέρω. Έτσι, είναι πάντα σε συνεννόηση και στην καλή του θέληση, συγγνώμη που το λέω, έτσι, το πού θα φτάσει μέχρι το Δεκέμβριο. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορώ να σας το πω. Αυτή τη στιγμή όχι. Σήμερα δηλαδή μπορώ να κάνω μια εκτίμηση δικιά μου. Η εκτίμηση δικιά μου δεν λέει τίποτα. Λοιπόν. Ο κύριος Ντομούλογλου. Για δύο λεπτά, κύριε Ντομούλογλου. Ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι από τη στιγμή που φαίνεται αυτό το θέμα, θα έπρεπε να έχετε και την απάντηση σε αυτό που σας ρωτήσατε. Το τι θα έχει γίνει μέχρι 19-10. Το να μου πείτε ότι θα ξέρω μέχρι τέλος της εβδομάδας το τι θα έχει κάνει, δεν μου λέει τίποτα, κύριε Αντιδήμαρχε. Από τη στιγμή που φαίνεται αυτή την εισήγηση, οφείλατε να έχετε κάνει συνάντηση ήδη με τον εργολάβο και να του πεις όταν θα πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 31-10 τι θα έχει φτιάξει. Σήμερα είναι η τελεσίδικη απάντηση. Σας λέω τι θα έκανα εγώ. Ο κύριος Αράπαντο. Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ, αλλά η απάντηση του κυρίου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών νομίζω χρειάζεται ένα μικρό σχόλιο. Για ένα λεπτό, Δεν μιλήσαμε για πρωτολογία, ούτε τεχνολογία, αλλά σε ένα λεπτό θα περιοριστώ. Λοιπόν, θέλω να πω καταρχήν ότι χαίρομαι που αν και μηχανικός έχει γνώσεις παιδαγωγικές και μπορεί να κρίνει για το παιδαγωγικό ήμου του ήθους και πράγματι το ήθος του μου αρέσει, ταιριάζει και εμένα αυτό το ήρεμο ήθος, αλλά ξέρετε μερικές φορές με ήρεμο ήπιο ο ήθος λέγονται τα χειρότερα πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η απάντηση που έδωσε ο κύριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Χαλαπόκης, δεν με έδωσε καθόλου όπως και η εισήγηση. Αντίθετα, νομίζω ότι περιείχε κάτι αντιστατικό. Από τη μια, μας είπατε ότι ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει αυτή την παράταση των 80 ημερών και εμείς δεν μπορούσαμε να το πιέσουμε. Μας έλεγε, έχει κάψωνα. Έχει κάψωνα, δεν δουλεύω, δεν έχω λεφτά, δεν δουλεύω, δεν μπορούσαμε να το πιέσουμε αφού ο νόμος του έδινε αυτό το δικαίωμα. Και τώρα έρχεται και λέτε, να του δώσουμε παράταση μέχρι το Μάρτιο και να προσπαθήσουμε να το πιέσουμε, να το παρακαλέσουμε, να το πιέσουμε το Δεκέμβριο. Με αυτό ως απέδειξε ότι ακολουθεί ό,τι δικαίωμα του δίνει. Ο νόμος ή η σύμβαση. Άρα λοιπόν, αν του δώσουμε παράταση μέχρι το Μάρτιο, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό εγώ διέκρινα στην απάντησή σας, κανείς δεν μπορεί να έχει ιδέα ότι θα τελειώσει μέχρι 31-12 και μάλλον στο μυαλό σας έχει περισσότερες πιθανότητες να το υπερβεί, κατά λίγο ή κατά πολύ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ούτε η απάντησή σας με έφυσε και παραμένουμε στην αρνητική μας θέση που είχαμε και από την αρχή. Δεν είπα ποτέ ότι θα τελειώσει το έργο. Δεν είναι η παράταση μέχρι 31-12, είναι μέχρι 31 Μαρτίου. Ναι. Να του δώσουμε μέχρι 31 Τρίτου και να προσπαθήσουμε μήπως μπορέσει να τελειώσει μέχρι 31-12. Ωραία, είναι κατανοητό. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, για ένα λεπτό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ορισμένα ερωτήματα απαντήθηκαν. Δεν απαντήθηκε, ας πούμε, το ερώτημα του κύριου Κουτσάκη. Αν υπάρχει αίτηση της αρμόδιας αρχής, βλέπω εδώ βέβαια ότι δίνει σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις.
οι προϋποθέσεις δεν αναφέρονται και στο έγγραφο της περιφέρειας το έγγραφο διακόπτεται. Δεν βλέπω εγώ να βγαίνει το συμπέρασμα εδώ που έχετε στείλει στο συνδυασμό τα χαρτιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή λέει έχοντας υπόψη 1, 2, 3, 8, ξαφνικά διακόπτεται εδώ και δεν υπάρχει το συμπέρασμα. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ποιες είναι οι προϋποθέσεις που έβαλε η περιφέρεια ώστε να δοθεί η παράταση. Θεωρώ ότι επειδή το έργο έλυγε 30/11, υπήρχε ο χρόνος να έρθετε πιο προετοιμασμένος, κύριε Καλαμπόκη, και να ξέρετε να μας τα απαντήσετε αυτά. Δηλαδή θα το μάθετε αύριο και σήμερα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ας κάναμε μεθαύριο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήταν τόσο ειδούσα η κατάσταση, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Γιατί εάν συζητάμε τώρα ότι ο Δήμος θα επιβαρυνθεί 300.000, έχετε 300.000 για να δώσετε για να αποπερατωθεί το έργο, ή θα πάμε να δανειστούμε. Γιατί ούτε μας είπατε ότι θα το βρούμε από κρατικούς πόρους σίγουρα. Τι θα κάνουμε ακριβώς. Δεν υπάρχει εδώ πέρα συγκεκριμένη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Αυτά ήταν. Ευχαριστώ, κύριε Σπόρτα. Ο κύριος Τάντανος, ένα λεπτό. Κύριε Καλαμπόκη, από την απάντηση την οποία δώσατε, αποδείξατε ότι πραγματικά δεν είναι σταματητής μου. Γιατί δεν είναι σταματητής μου, θα δίνετε διαφορετική απάντηση. Και τούτο γιατί. Έπεσε προχθές η πλάκα. Εγώ δεν είμαι μηχανικός, είμαι εμπειροτέχνης. Τι λέει λοιπόν η εμπειρία, ότι μία πλάκα για να ξεκολουθεί, να το πω έτσι απλά, θέλει 20 μέρες. 20 άρα η πλάκα. Με καλές καιρικές συνθήκες. Με άσχημες παραπάνω. Άρα λοιπόν τι λέμε, την Παρασκευή έπεσε η πλάκα. Μέχρι τέλος του μήνα λοιπόν θα είναι καλοκομμένο. Για ποιο 50% μιλάτε του έργου θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα. Το 50% του έργου είναι τυχοποιίες, σοφαντίσματα, υδραυλικά, ηλεκτρικά. Αν δεν κάνω λάθος. Περίπου εκεί. Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ο εργολάβος θα φτάσει εκεί. Αμφιβάλλω εγώ. Με την εμπειρία. Εσείς βέβαια είστε ειδικός και πιθανό να ξέρετε περισσότερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόντος. Παρακαλώ, συντομεύεται, έχουμε περάσει τη διαδικασία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εγώ μου κάνει μόνο μία εντύπωση η οποία είναι αρνητική ως προστή, ότι εφόσον με ευθύνη του ΕΣΠΑ δεν γίνεται η τακτή, η χρονική χρηματοδότηση, δεν έχουμε δικαίωμα βάσει νόμου, αυτό το οποίο δεν κάνανε αυτοί και είναι ευθύνη δική τους, να πάρουμε μία παράταση σε αυτό που καθυστέρησαν. Αυτό δηλαδή που είπε εν μέρει ο κύριος Σαράπογλου. Και επίσης, εφόσον ο νόμος λέει ότι όντως οι εργασίες που δεν γίνονται λόγω καύσωνα, πάλι αυτό δεν πρέπει να πάρουμε μια συμπληρωματική παράταση στη σύμβαση. Δεν μπορώ να το πω νομικά. Το γεγονός ότι ζούμε στην ίδια χώρα, υποτίθεται ότι εδώ πέρα είμαστε αιρετοί της αυτοδιοίκησης και θα έπρεπε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει τουλάχιστον στα βασικά. Και τα βασικά είναι ότι η ΚΕΔΕ και το Προεδρείο της έχει μεταβεί στις Βρυξέλλες και έχει στήσει παράταση. Υπάρχουν αυτή πάνω από 300 έργα σε όλη τη χώρα του ΕΣΠΑ, των Δήμων, που έχουν παγώσει όλα. Και εμείς συζητάμε εδώ, όταν εδώ πέρα κινδύνευσε, στραγγαλίστηκε όλη η ελληνική οικονομία, θυμόμαστε τι έγινε όλους τους προηγούμενους μήνες, και με διαπραγματευτικό όπλο και εκβιασμό το ΕΣΠΑ, βασικό εκβιασμό, και εδώ πέρα συζητάμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σαν να υπάρχει ένας Δήμος, ο οποίος τι έκανε, έχουμε ένα καλαμπόκι, ο οποίος άφησε τον εργολάβο και δεν έκανε το έργο λόγω καύσωνα. Μιλάμε σοβαρά. Εδώ πέρα σταμάτησαν όλες οι εργολαβίες στη χώρα που αφορούσαν το ΕΣΠΑ. Δεν πληρώθηκε κανένας. Και ερχόμαστε σήμερα σε πλήρη συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή. Δύο φορές είδαμε σε μία εβδομάδα για αυτό το συγκεκριμένο έργο, προκειμένου να ζητήσουμε παράταση. Και καθόμαστε εδώ και διηλίζουμε τον κόνοπα. Και οι ίδιοι που λέτε αυτά, θα καταπείτε την Κάμηλο σε μία ώρα. Εδώ είμαστε. Που θέλετε να βάλετε με τα συμφέροντα κάποιοι. Κύριε Γραμματέα, πάμε σε ψήφιση. Ο κύριος Κουμαριανός. Υπέρ. Ο κύριος Καλαμπόκης. Υπέρ. Ο κύριος Γαβριλίδης. Υπέρ. Ο κύριος Ανανιάδης. Υπέρ. Ο κύριος Λάλλος. Υπέρ. Κυρία Παπαδοκάνου. Υπέρ, κύριος Παπακώστας. Υπέρ, κύριος Τρελορέντζος. Υπέρ, κύριος Αντωναρόπουλος. Υπέρ, κύριος Αντωνόπουλος Αφουσιάζη. Κυρία Ρόπου. Υπέρ, κύριος Πάνος. Κύριος Δούλος. Υπέρ, κύριος Καλίδης. Υπέρ, κυρία Δαραζούλα. Υπέρ, κυρία Γραμμαρά. Υπέρ, κύριος Μαμπελεδάκης. Υπέρ, κυρία Ανδρέου. Υπέρ, κύριος Λογαμπής. Κατά. Ο
κύριος Τοπούλου. Κατά. Ο κύριος Κοπελούσος. Κατά. Ο κύριος Αράπολου. Να αιτιολογήσω. Η σύγκριση δεν μας είχε πείσει. Η απάντηση του κύριου Καλαμπόκη μας έκανε ακόμα πιο ανήσυχο. Καταλάβουμε ότι αποκλείεται να δώσουμε μέχρι την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση μέχρι την Ελλάδα. Ο κύριος Πλάτανος κατά, ο κύριος Κανταρίδης αποουσιάζει, ο κύριος Τόνιος. Άρα καταψηφίζει την εισήγηση. Ωραία, από την εισήγηση την καταψηφίζεται. Ωραία. Κύριος Παπα-Νικολάου. Κύριος Τάτσης. Κυρία Γαϊτανά, αποουσιάζει ο κύριος Κουτσέτης. Κυρία Γαλιάτου, κύριε Σέρβη, κύριε Δανία Δοκτάτου, κυρία Βούμα. Παρούσια. Παρούσια.